Μουσιολογιότατε, κύριε Δήμαρχε, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κυρίες, κύριοι Περιφερειακοί, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Αντιδήμαρχοι, Δήμαρχέ μου, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σήμερα κοντά σας. Γιατί η σημερινή μέρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα, όχι μόνο για την Καρίτσα ή για την Πιερία, είναι μια πολύ σημαντική μέρα για ολόκληρη τη Μακεδονία. Και αυτό γιατί παραδίδουμε σήμερα, μετά από αρκετά χρόνια καθυστέρησης λόγω της οικονομικής κρίσης, ένα ολοκληρωμένο, ένα υπερσύγχρονο πολιτιστικό κέντρο. Ένα πολιτιστικό κέντρο που βρίσκεται στην Καρίτσα θα εξυπηρετεί όμως το σύνολο της Πιερίας, γιατί στόχος από την πρώτη στιγμή ήταν αυτό το πολιτιστικό κέντρο. Αυτό το κέντρο πολιτισμού, αυτή η κοιτίδα πολιτισμού, να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και άλλων δήμων και άλλων περιοχών ολόκληρης της Πιερίας. Σήμερα λοιπόν παραδίδεται ένα σημαντικό έργο, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει όχι μόνο εκδηλώσεις, ημερίδες, ομιλίες, αλλά και εκθέσεις, γεγονότα πολιτισμού που αναδεικνύουν τον τόπο μας. Γιατί ξέρετε, κυρίες και κύριοι, το σημαντικό τελικά είναι να μπορούμε να αφήνουμε πίσω μετρήσιμο έργο, αξιοποιώντας χρήματα και πόρους, είτε εθνικούς, όπως έγινε για το συγκεκριμένο κέντρο, είτε ευρωπαϊκούς, όπως γίνεται για όλο το έργο που κάνουμε σε όλη τη Μακεδονία αυτά τα χρόνια. Το σημαντικό είναι στο τέλος τα έργα αυτά να υπηρετούν τον ίδιο τον πολίτη. Για μας αξία δεν έχουν οι αριθμοί. Αξία έχουν οι άνθρωποι. Και το γεγονός ότι σε αυτό το πολιτιστικό κέντρο από σήμερα θα μπορεί να λειτουργεί, να δίνεται ένα βήμα έκφρασης καλλιτεχνών, νέων καλλιτεχνών, νέων ανθρώπων που θέλουν να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν το έργο τους. Θα δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάζουμε τα ξεχωριστά εκείνα πολιτιστικά χαρακτηριστικά του τόπου μας. Θα δίνεται η δυνατότητα σε συλλόγους και φορείς της Πιερίας να παρουσιάζουν και να κάνουν εκδηλώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο δεν υπήρχε. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ αφενός για να καλύψουμε κενά σε περίπτωση που κάτι λείπει από την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, αλλά είμαστε και εδώ για να κάνουμε κάτι επίσης βασικό. Να περάσουμε παντού το μήνυμα ότι ο πολιτισμός δεν είναι και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολυτέλεια, αλλά ως αναγκαιότητα. Εμείς ως Κεντρική Μακεδονία, ως διοίκηση της περιφέρειας, από την πρώτη στιγμή θέσαμε τον πολιτισμό στο κέντρο της πολιτικής μας. Αναβιώσαμε το κέντρο πολιτισμού της περιφέρειας, το οποίο μέσα σε 3 μόλις χρόνια διοργάνωσε πάνω από 400 εκδηλώσεις πολιτισμού, το 80% των οποίων είναι μάλιστα ανοιχτές στο κοινό. Και όπου υπήρχε εισιτήριο, τα χρήματα πήγαιναν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, για ιδρύματα όλης της περιφέρειας. Πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός είναι το αποτύπωμά μας, το αποτύπωμα της ιστορίας μας, το αποτύπωμα της πορείας των Ελλήνων μέσα στον χρόνο. Και γι' αυτό, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά κονδύλια, προχωρούμε σήμερα στην αναστήλωση και στην ανάδειξη 120 μνημείων και αρχαιολογικών χώρων σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Είναι για μας λοιπόν πάρα πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι σήμερα παραδίδουμε ένα κτίριο σύγχρονου πολιτισμού, ένα κτίριο όμως το οποίο έχει και μια επιπλέον συμβολική σημασία. Όταν πριν από 2 μήνες ολοκληρωνόταν το έργο του πολιτιστικού κέντρου της Καρίτσας, με επισκέφθηκε στο γραφείο μου η Αντιπεριφερειάρχης μαζί με τους περιφερειακούς μας συμβούλους, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω για το σημαντικό έργο που έχουν κάνει,
αλλά και για το σημαντικό έργο ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου πολιτιστικού χώρου, για να μου πούν ότι συνήθως μπαίνει ένα όνομα. Ένα όνομα που θα χαρακτηρίζει και θα ακολουθεί το συγκεκριμένο χώρο τον οποίο εγκαινιάζουμε και παραδίδουμε στους πολίτες. Και βέβαια, εκείνη την εποχή προβληματίστηκα πολύ, γιατί ήθελα να είναι κάτι που θα σηματοδοτεί τον τόπο μας, αλλά θα διασφαλίζει και κάτι ακόμα που το τελευταίο καιρό, δυστυχώς, κάποιοι το έχουν βάλει σε ένα παιχνίδι διαπραγματεύσεων και υποχωρήσεων. Όταν λοιπόν κάθισα και σκέφτηκα πώς θα μπορούσε να ονομάζεται ένα πολιτιστικό κέντρο που ένας από τους ρόλους του θα είναι να παρουσιάζει όλα εκείνα τα πολιτιστικά και ιστορικά χαρακτηριστικά στοιχεία της κληρονομιάς μας που καθιστούν τον τόπο μας μοναδικό, σκέφτηκα ότι δεν θα υπήρχε καλύτερο όνομα από το να ονομαστεί Πολιτιστικό Κέντρο Μακεδονία. Έτσι λοιπόν εμείς, ως διοίκηση της Περιφέρειας, προσπαθούμε μέσα από το όνομα αυτό να στείλουμε ξεκάθαρα και παντού το μήνυμα ότι για μας Μακεδονία δεν είναι απλά ένα όνομα. Μακεδονία δεν είναι απλά η ιστορία μας ή ο πολιτισμός μας. Μακεδονία είναι η ψυχή μας. Είναι αυτό ακριβώς που διαμόρφωσε και διαμορφώνει όλους τους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν τον τόπο. Τους περήφανους Έλληνες που δώσανε μάχες για να μπορούμε εμείς σήμερα να είμαστε ελεύθεροι και να εγκαινιάζουμε ένα τέτοιο σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο. Εύχομαι λοιπόν σε όλους σας να απολαύσετε αυτό το νέο κτίριο που η Περιφερειακή Ενότητα της Πιερίας και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σας παραδίδει σήμερα. Είμαι βέβαιος ότι θα το προσέχετε, θα το φροντίζετε, γιατί ξέρετε καλά ότι αυτό το κτίριο που παραδίδεται σήμερα έχει τη δική του πορεία και τη δική του ιστορία. Και πάντα, όπως κάνω όταν παραδίδουμε κάποιο σημαντικό έργο, αναφέρομαι στους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά, στους ανθρώπους εκείνους που οραματίστηκαν, ξεκίνησαν, προχώρησαν και ολοκλήρωσαν ένα έργο. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ασφαλώς διερμηνεύοντας τα συναισθήματα όλων σας, στον νομάρχη, ο οποίος εμπνεύστηκε την ιδέα, στον κύριο Παπαστεργίου, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον δήμαρχο του Δήμου Δύο Ολύμπου, ένα μεγάλο ευχαριστώ στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και τις υπηρεσίες του κράτους που λειτουργήσαν γρήγορα και αποτελεσματικά κάτω από πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Και ευχαριστώ σε όλους εσάς που σήμερα είστε εδώ για να στείλουμε το μήνυμα ότι για μας ο πολιτισμός ήταν, είναι και θα είναι προτεραιότητα. Καλωρίζω.